Από το ηλιόλουστο αυτό στάδιο, όπου ο καιρός, όπως βλέπετε, μας έχει κάνει το χατήρι σήμερα. Και αυτός με τον τρόπο του θέλει να συμβάλλει στη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί. Όλοι μας ανυπομονούσαμε για αυτό το παιχνίδι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διεξάγεται υπό ιδανικές συνθήκες. Ας το απολαύσουμε. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Και τώρα όλοι όρθιοι για τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Με παίκτες και θεατές να τραγουδούν τον ύμνο τους. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Στο Χαμσίκ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σημαδεύει στην καρδιά της άμυνας. Μανολάς. Γαλανόπουλος, Φορτούνης, Καραγκούνης, Μήτροβιτς, Δόνης, Φορτούνης! Ω, για μια στιγμή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα τη στείλει, θα δοκιμάσει το πόδι του. Γκολ! Για τη Σλοβακία! Και τώρα η Σλοβακία περνάει μπροστά στο σκορ. Μάλιστα, έφυγε οριακά, έτσι. Θα έλεγα ότι υπολόγισε τέλεια την κούρσα του, με βάση βέβαια και το που βρισκόταν ο τελευταίος παίκτης της άμυνας. Με αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Χρήστο, αυτό δείχνει πόσο διψασμένοι είναι για την νίκη. Θέλουν πάρα πολύ να προχωρήσουν. Και θα κάνει το τάκλιν. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο. Σουτ.
Φίλιπς, Κρτέλ, Χάμσικ. Στοχ, με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Είναι απίθανος. Κάνει το γέμισμα. Καλό διώξιμο. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Μίτρογλου. Σκρίνια. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Φορτούνης. Οπ, κίνδυνος εδώ. Εδώ ζορίστηκε ο πορτιέρε. Ο Φορτούνης ανάγκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Πακάκης. Κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Ευκαιρία ο Μίτρογλου. Καραγκούνης. Φορτούνης. Φορτούνης. Τον άδειασε κανονικά. Θα συγκλίνει προς τα μέσα. Κάνει μια κεφαλιά ψαράκι. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Ξεκινάει κόντρα. Στο. Κούτρες. Χάμσικ. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Η Ελλάδα θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Χάμσικ. Στο. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ναι, πέρασε η παλιά. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Στο. Κάνει το γέμισμα. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Υποδειγματική επέμβαση. Γαλανόπουλος. Σεταρίδης. Καραγκούνης. Πακάκης. Πακάκης. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τη στέλνει προς το κέντρο. Μία κεφαλιά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Αλλαγή παιχνιδιού. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Καραγκούνης. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Και γίνεται ξανά δικιά του. Φορτούνης ψάχνει τη σύντη πάσα. Η Σλοβακία μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει δίχως απώλειες σε αυτή την περίπτωση. Όταν σε τέτοιες φάσεις είσαι με παίκτη λιγότερο, πρέπει να δράσεις άμεσα και δεν έχεις και περιθώρια για λάθη. Γι' αυτό και το τάκλιν που έκανε αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα διαπεράσει την άμυνα. Απομακρύνεται η μάνα. Πάρα στον Χάμσικ. Υπέροχη πάσα.
Είναι μόνο. Θα εξαπολύσει το σούτ. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Η μόνη εναλλακτική λύση, Χρήστο, θα ήταν να καθόταν απαθής και να τον έβλεπε να σκοράρει. Αλλά σκέψου τι θα άκουγε αν το έκανε αυτό. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Θα σκοράρει. Πολύ καλή απόκριση. Γαλανόπουλος. Φορτούνης. Ταραγκούνης. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Ταραγκούνης. Επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Φορτούνης. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Καταφέρνει να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Σκρίνια. Με την μπάλα ο Μήτροφ. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Γαλανόπουλος. Κούτρης. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Και να η αντεπίθεση. Θα μπορέσουν να προηγηθούν άραγε. Κάνει τη μακρινή παλιά. Τη στέλνει μακριά. Ο Μήτρογλου με την πάλι. Μήτρογλου. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Τόνις! Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Έτσι όπως πάει το μάτς, σου δίνει την αίσθηση ότι όποιος σκοράρει θα είναι ο νικητής. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Ήρθε η ώρα για αλλαγές
και από τις δύο πλευρές. Χάμσικ θα κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ντούντα θα πάει προς τα μέσα την μπάλα. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Φέκας προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κάνει την μπάλα μακριά, να είναι σίγουρος. Ντούντα πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα το καρφώσει. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Η κίνηση ήταν καλή, αλλά ο χρόνος πλέον είναι αμήλικτα εναντίον τους. Βρήκε το κενό χώρο. Ντούντα, ωραία η έμπνευσή του εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνω να κάνω κάτι. Για να δούμε. Τζιόλης. Την μπάλα ο Φέκας. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Κλέβει την μπάλα. Φέκας. Η Ελλάδα θα έτοιμος να σουτάρει. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Το πρόβλημα είναι εμφανές εδώ. Μάλλον θα χρειαστεί βοήθεια. Ναι, μάλλον έχουμε κράμπα. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Θα ψάξει τον γκολ. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Επιχείρησε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Η ομάδα τους έχει περάσει. Ίσως τελικά αυτό που απλά ήθελαν όλοι τους, ακόμα και οι οπαδοί τους, να μην ήταν η νίκη, αλλά το να εξασφαλίσουν ότι συνεχίζουν στην διοργάνωση. Μάλλον θα πρέπει να νιώθουν ενοχλημένοι από το γεγονός ότι ενώ σε πολλά σημεία είχαν τον έλεγχο του αγώνα, τελικά δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι γι' αυτό και φυσιολογικά έχασαν το παιχνίδι. Η μετάδοση τελείωσε. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του σήμερα. Από τη μεριά μας θα σας αφήσουμε για σήμερα. Όχι.